Να πω για το Βούρια και να ξεκινήσω με ανέκδοτα. Θα πω πολλά ανέκδοτα απόψε. Ανέκδοτα επαναλαμβάνω πραγματικά. Είπα τις προάλλες ένα ανέκδοτο δικό του που έβαλε αγγελία στις εφημερίδες γιατί άνοιξε μαγαζί, το ξέρεις Πολογιάννη. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ έχεις πάει αρκετές φορές. Μαγαζί στο Γιώφυρο, στο Γάζι, απέναντι από το Δημαρχείο, όπου μαζεύονται αρκετοί καλλιτέχνες και κάθε βράδυ είναι γεμάτο. Έβαλε λοιπόν αγγελία στις εφημερίδες, ζητείται Γεράκος με τρεμάμενα χέρια για να βάνει αθότηρο στο μακαρόνι. Λοιπόν, Βούρια, έχει στην Αθήνα μαγαζί, στη Νέα Ελβετία, έρχονται εκεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι κτλ, η αφρόκραμα της Αθήνας, και κάποια στιγμή ο Σιμίτης βάνει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ έχεις την ταμπέλα Βούργιας. Μουσικομαγειρέματα, ο Βούργιας. Ναι, και την κατεβάζεις και πώς την κάνεις. Και έρχεται ο Βούργιας και μου λέει, είτε μπορεί θα κάνεις παίτα γρικό πακελέν. Εδώ που ήρθε ο Σιμίτης και μπήκαμε ολοκληρωτικά στην ΟΝΕ, θα το κατεβάσω και θα γράψω σαν κουβαγιάς. Λοιπόν, θέλω μια ιστορία του Χαιρετονικόλα πριν πάω στον Πολογιάννη. Το Χαιρετονικόλα είχε πάει το 1909 στην Αμερική. Και ήταν λίγο πολύ αποτυχημένος, ναι, που πήγε αυτό στην Αμερική. Και αποτυχημένωσαν στην Ευρώπη και είχαν ανοίξει ένα μαγαζί πάει στα Νόγια. Και αυτός που ήρθε από την Ευρώπη λέει, να ανοίξω εδώ ένα μαγαζί, καφενείο, και ήταν και Κορέας, είχε μάθει λέει, λίγο Κορέας και κάτι και λίγο απ' όλα. Και πάει ο Χαιρετονικόλας για να ανοίξει και στο τούρμα από ένα γασάπικο και πάει. Αυτή δεν είχε και ο ένας δουλειάς και ο άλλος, δεν είχε καθόλου δουλειά. Και σημαίνει και του λέει ο Χαιρετονικόλας, να παίξουμε Γιώργη μια κολιτσίνα. Λέει, να την παίξουμε. Και καθίζουν εδώ και του είδε χαρτιά και του λέει ο Γιώργη, Νίκο, τι θα παίξουμε. Λέει, άμα θα σε κερδίσω, θα με κουρέψει, θα με ξερίσει την τάμπα. Ωραία. Και μοιράζει αυτό τα χαρτιά, παίρνει τα χαρτιά. Άρα στη διαδρομή κατάλαβε, σου λέει, άμα με κερδίσει. Άμα τον κερδίσει εγώ. Τι θα πάρω. Και πάει κάτω τα χαρτιά και του λέει, τι είναι Νίκο. Άμα με κερδίσει, θα σε κουρέψει, θα σε ξερίσω. Άμα κερδίσω εγώ, είτε θα μου δώσει. Και του λέει έτσι, ούτε θα με κουρέψει, ούτε θα με ξηρίσει. Και συνεχίζει αυτό. Έχεις μια ιστορία με τη Σφυρίχτρα. Εγώ, ναι, τη Σφυρίχτρα. Ή όχι. Όχι, εγώ σε ιστορία. Με τις Γιωγούριες. Εσύ έχεις με το στελί του Πανιά που θέλει να σε κάνει κομμουνιστή. Ναι, εκεί να τσεύω. Ναι, ναι. Το στελί του Πανιά του εργατέχει κομμουνιστής και το κόκαλό του. Και με παραλαβαίνει στο καφενείο και μου έκανε, ήθελε τώρα με κάνει κομμουνιστή και μου έλεγε τώρα για τον κομμουνισμό. Και του έλεγα εγώ, άφησε με Βρεσελή εμένα, πήγαινε να παπρίζει έναν άλλο. Εγώ ανήκω και απανήκω, δεν φεύγω. Αλλά αυτός τώρα το έβανε από τον εαυτή, το έβανε από τ' άλλο. Κάθε δύο-τρεις μέρες, να το στελεί, να μου κάνει θεωρίες. Να μην τα πολυλογούμε, μια μέρα του λέω, καλά μου ρε στελεί, του λέω, εντάξει, να γεννώ κομμουνιστής. Άρα φέρε μου ένα παράδειγμα καλό του κομμουνισμού. Να γεννώ κι εγώ κομμουνιστής. Ναι, θα το πιστέψω. Και μου λέει, σου φέρω. Και μου λέει, Μπρέση, άμα πιάσει κομμουνισμός, η παιδεία μου λέει και η υγεία είναι ζάμπα, είναι δωρεά. Μπλερώνει, μου λέει, άνθρωπος. Μα αλήθεια μου το λες. Λόγω τιμής μου λέει, αλήθεια το λέω. Ρώτηξε μου λέει, όπου θες. Η παιδεία μου λέει και η υγεία είναι ζάμπα. Και του λέω, και εγώ το τεσάς, του λέω, αυτό πρεσταίνει άμα πιάσει ο κομμουνισμός. Και να περνούμε καλά, πρέπει να είμαστε. Ή σαφή κοπέλια ή σαφή αρρωστάρι. Σε με παντό είναι ρίζα, δεν ξεφορτώ. Πας με τον Γιώργη του Βρυπίδη να ταΐσεις τα ζά και τον επέρνεις να σου κάνει παρέα.
Όχι, εγώ έβγαινα στα ώρα μεσημέρι. Ναι. Σε κατέβαινε αυτό. Και γνώρισα τα αμάξι και του αναβοσβήνουν τα φώτα και στέλνεται. Και του λέω: έλα, πρέπει να πάει στα αμάξι το δικό μου. Να πάμε να μου συντράμε να πιάσω ένα ρίφι, γιατί έχω ένα τραπέζι στο χωριό. Να το σφάξω. Με βοηθήσει να πιάσω το ρίφι. Να το σφάξω, ναι. Φύγει αυτό στα αμάξι, του έρθει στο δικό σου. Στην κλούβα, μπαίνω, πάμε πάνω. Έχω ένα φράμα. Και έχει 15 έγκες μέσα. Και πισύνουν και 5 ξερίφια στο φράμα μέσα. Μου συντρέμε αυτό, μπατρίζουμε τις έγκες, πιάνουμε το ρύφι που ήθελα εγώ. Μετά βάλω την τρόφη. Και είναι 15 έγκες και βάλω εγώ 40 κιλά τρόφη. Ένα ζουβάλι, ένα ζουβάλι. Θωρεί αυτό που βάλω εγώ ένα ζουβάλι τροφή σε 15 ζα. Και σου λέει: δεν πρέπει κανεί πέρα, ψοφίζουν τα ζα από την τροφή, πέρα, δεν πρέπει. Και μου λέει: δεν πρέπει κανεί πέρα. Σε 15 έγκες πήγε και μου λες ένα ζουβάλι τροφή. Και του λέω, έτσι θα τις έχω εγώ μαθημένες. Και του λεβάνω 40 κιλά τροφή και έρχομαι κάθε 3-4 μέρες. Και μου λέει, τα γιάννη του λεβάνετε ένα τόνο να έρθεις του χρόνου. Ο Δημήτρης. Ποιος Δημήτρης. Ο Καμισάκης. Ναι. Θέλει να πάμε με διάλειμμα, ναι. Και κανονικά πρέπει να πω εγώ ανέκδοτο. Εντάξει. Αλλά εγώ θέλω να πεις εσύ και να πάμε με διάλειμμα. Να πεις με τα χρέη του Σπαλάτζη. Του Σπαλάτζη, του πατέρα του. Του πατέρα του Βασίλη. Ναι, του Βασίλη. Α, την κάνουμε. Ναι. Με τον πατέρα του Βασίλη, ναι, χρόνια φίλοι, αδερφικοί φίλοι, μια ζωή γειτόνι στα όρη, ναι, ναι. Μαζί πάνω, μαζί κάτω, μαζί σε όλα. Αλλά έχει μάθει τον καιρό τώρα που ελληνικά τα λεφτά, ελληνικά, ναι, τα λεφτά, ναι, ναι. Πριν βγουν τα ευρώ. Τα ευρώ, ναι. Ναι. Αυτός εχρώσει είναι πολλά λεφτά ο πατέρας, ναι. Αλλά εχρώσει και εγώ. Ναι. Και έχει ακούσει αυτός ότι εχρώσει να εγώ λεφτά. Και τον έκοβε, ήθελε τώρα αυτός να τον περνώ εγώ στο χρέος. Κατάλαβες. Α, ναι. Να χρωστεί αυτός πιο πολλά. Να χρωστώ εγώ πιο πολλά. Πιο πολλά, ναι. Πιο πολλά. Και ψήνω μια ημέρα γουλί κρέας στα μητά του στα όρη. Με το κρέας το τρώμε, αρχινούμε, επίνεμε και το κρασί. Φτιαχτήκαμε τώρα με το κρασί. Σε μια στιγμή μου λέει, έλα μρε, να λογαριάσω με τα χρέη μας, λέει. Εδώ που μας επαντήρει. Τα έχεις πως άλλες μέρες είχαμε τη δουλειά. Άρα εμείς είμαστε φτιαγμένοι και του λέω, ας τα μπρε, του λέω, Αντώνη, στο διάλο, μη μου το θυμίζεις. Του λέω, εδώ περνούμε καλά, μη μου θυμίζεις, του λέω, τα χρέη στο διάλο, άφησε τα. Όχι, όχι, έρα. Τέλος πάντων δεν εξέπλεκα. Και του λέω, εντάξει, να τα λογαριάσουμε τα χρέη. Και τα δικά σου ή τα δικά μου. Αλλά τα κάνουμε, του λέω, πρώτα από τα δικά σου. Και μου λέει, όχι από τα δικά μου. Από τα δικά σου δεν τα κάνω. Δεν τα κάνω. Τα κάνω εγώ. Και του λέγα. 300.000 του Βιτόρο, 200 του Βούργια, 500 του Αρουνού. Δευτέρι, αυτό εγώ έλεγα τα νούμερα και αυτός ελογαριέζει. Αυτός ήθελε να τον επερνώ εγώ στο χρέος. Ναι. Όταν βγήκα εγώ στο 1.600, αυτός σε καλύφθηκε. Και μου λέει, ας τα βρες στο διάολο, μα είσαι χειρότερος από μένα. Κανοποιήθηκε αυτό. Μην αλλάξετε.